τι θα κερδίσουν τελικά όσοι μπουν σε αυτήν την περιβόητη ρύθμιση έως 31 Οκτωβρίου. Βλέπω 100 δόσεις για την εξόφληση των προστήμων και όχι μόνο. Βέβαια, έχουμε μείωση 20% σε όσους πληρώσουν εφάπαξ το πρόστιμο, μείωση 10% σε όσους καταβάλουν το 30% του προστίμου. Και σε αυτή την περίπτωση να πούμε ότι με το που πληρώνεις το 30% του προστίμου, έχεις δικαίωμα να κάνεις και συμβολιογραφική πράξη. Οπότε απελευθερώνεται στην ουσία η δέσμευση του ακινήτου. Δόσεις με 50 ευρώ το μήνα, παράταση επιπλέον 2 ετών στην τακτοποίηση αυθαιρέτων σε όσους αδυνατούν οικονομικά να πληρώσουν τα πρόστιμα. Να κάνουμε μια μικρή διόρθωση. Παράταση αυθαιρέτων έως 31 Οκτωβρίου, έτσι. Ναι, Οκτωβρίου. Ωραία, έχουμε γράψει 4 Μαΐου. Είναι λάθος, το λέω για τους τηλεθεατές που ενδεχομένως να το βλέπουν αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν 31 Οκτωβρίου, λοιπόν. Συνεχίζουμε. Πέτρο. Ωραία. Έχουμε λοιπόν μειωμένα παράβολα, δυνατότητα νομιμοποίησης αυθαιρέτου σε εξαδιαιρέτου οικόπεδο χωρίς τη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και το έβαλα. Δηλαδή, αν έχεις ένα εξαδιαιρέτου οικόπεδο εγώ με σένα, Λευτέρη, και στο κομμάτι το δικό μου έχω δημιουργήσει ένα αυθαίρετο, δεν χρειάζεται πλέον να πάρεις την έγγραφη άδεια τη δική μου για να νομιμοποιήσεις το κομμάτι σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Νομιμοποίησεις τα αυθαίρετα που ανεργέθηκαν μεταξύ του 1955 και 1975 με την καταβολή παραβόλου 250 ευρώ χωρίς την πληρωμή προστίμου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος στερείται οικοδομική άδεια του κτηρίου του που είναι πριν το 1975. Είτε ότι λόγω του αρχείου την έχει χάσει, το πολυοδομικό, ας πούμε το εύκολο, είτε για το λόγο ότι τότε δημιουργήθηκε με τον ΑΒ τρόπο η κατασκευή που στερούταν οικοδομική άδεια. Αυτή τη στιγμή έρχεται ο νομοθέτης και σου λέει ότι θέλω απλά να το έχω στη λίστα στην ταυτότητα κτηρίων με ένα παράβολο 250 ευρώ, έρχεσαι και το νομιμοποιείς. Μάλιστα. Και πληρωμή του 15% του προστίμου, το είδαμε προηγουμένως, και πληρωμή του 60% του προστίμου για αυθαίρετα που έχουν κτιστεί από την 1η-1η του 1983 έως την 1η-1η του 1993, μια κατηγορία η οποία περιλαμβάνει πληθώρα ιδιοκτητών, η αλήθεια είναι. Είχαμε και σχετικές απορίες το προηγούμενο διάστημα. Ναι, αυτό θα παρακαλέσω τους φίλους μας, πραγματικά επειδή κάθε περίπτωση είναι μεμονωμένη. Ναι. Είμαστε εδώ να μας στείλουν τα ερωτήματά τους, να μας στείλουν τα mail τους και εμείς υποσχόμαστε στην επόμενη μας εκπομπή να σας έχουμε τις απαντήσεις. Ωραία. Και συνεχίζοντας, βλέπουμε πληρωμή του 80% του προστίμου. Α, τα διαβάσαμε αυτά. Μπαίνω στη διαδικασία και τα ξαναδιαβάζω. Σκέψου. Ωραία. Νεότερες λοιπόν εξελίξεις. Νομίζω το χρειαζόταν κάποιος ο οποίος είχε την πρόθεση, είχε τη διάθεση να μπει σε ένα νέο πλαίσιο νομιμοποίησης και να καταγραφούν βεβαίως νομότυπα πλέον όλοι οι τίτλοι ιδιοκτησίας του. Είναι τα θετικά και εδώ είμαστε βεβαίως να τα παρακολουθούμε. Να όμως, πούμε επίσης ότι πήρε παράταση και η υπαγωγή των τετραγωνικών μέτρων στο Δήμο. Αυτό που λέγαμε. Στο Δήμο δεν εννοούμε το ΤΑΠ, εννοούμε Πετρό. Ναι, η ρύθμιση των τετραγωνικών για τη ΔΕΗ και όλα αυτά τα οποία τρέχαμε τελευταία στιγμή. Μάλιστα. Πήρε και αυτό παράταση. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε. Γιατί όπως είπα προηγουμένως, είχαμε πολλές ερωτήσεις. Βέβαια, δεν ήσουν εδώ να μας απαντήσεις, αλλά στα κρατάω μαζεμένα. Η αλήθεια είναι. Θα απαντήσουμε στον κόσμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι πλέον πρέπει να συμβιβαστούμε με τις νέες συνθήκες, την μετά καραντίνας εποχής, εκεί όπου πλέον τα πάντα είναι στο χέρι μας. Να δούμε τι γίνεται με τη χρήση των κλιματιστικών. Πολλοί κόσμος αναρωτιόταν ότι μήπως το κλιματιστικό είναι αυτό που μπορεί να μεταδώσει περισσότερο τον ιό και να τον διοχετεύσει και να παραμείνει ο ιός μέσα σε κατοικίες, μέσα σε επιχειρήσεις. Δεν ξέρω, γιατί υπήρχε μία σύγχυση το προηγούμενο διάστημα ως προς αυτό. Τι ισχύει, Πέτρο? Λοιπόν, υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες όσον αφορά την ψύξη. Έχουμε κατηγοριοποιήσει σε κλιματιστικά και σε ανεμιστήρες. Mm-hmm. Τα κλιματιστικά έχουν να κάνουν κυρίως με κατοικίες και με επαγγελματικούς χώρους. Τα οποία πήραν μπρος τις τελευταίες μέρες, γιατί βλέπεις ότι η θερμοκρασία έχει ανέβει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι, ο ανεμιστήρας πάει και έρχεται και το κλιματιστικό τις τελευταίες μέρες. Ναι, και οι ανεμιστήρες κυρίως σε επαγγελματικούς χώρους. Εδώ να πούμε το εξής, ότι κανονικά, από ό,τι διαβάζουμε και από τους ειδικούς, θα πρέπει να απαγορευτεί η χρήση των κλιματιστικών στους εσωτερικούς χώρους. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε θα πρέπει να αυξήσουμε την παροχή του νοπού αέρα σε όλες τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες. Δηλαδή, θα πρέπει στην ουσία να γίνεται διαρκής ανακύκλωση του αέρα. Αυτό ισχύει, να ξέρετε, και για το αυτοκίνητό μας, έτσι. Άρα, θα πρέπει να αποφεύγουμε την ανακύκλωση του αέρα, έτσι, είτε στα σπίτια μας, είτε στα καταστήματά μας, είτε στα οχήματα ακόμα
ακόμα γιατί ο ιός πιθανόν να παραμένει μέσα στις εστίες. Ωραία. Επίσης, για τα σπίτια, για τα κλιματιστικά τα οποία έχουμε στα σπίτια, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε, αυτά τα split units που λέμε, όπου ναι. είναι εφικτό να τίθεται εκτός λειτουργίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό να τίθεται σε συνεχή λειτουργία 24 ώρες κάθε μέρα με παράλληλη λειτουργία φυσικού αερισμού. Αυτή τη λειτουργία τα τελευταία τεχνολογίες κλιματιστικά την έχουν. Τα παλιά λειτουργίες κλιματιστικά δεν την έχουν. Μάλιστα. Και επειδή είσαι ένας άνθρωπος έτσι που πολλές φορές μας έχεις βοηθήσει και μας έχεις βγάλει από πολλούς καθημερινούς κοπέλους με προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο σπίτι μας, ποια ήταν εκείνα τα κύρια ερωτήματα που σου έκανε ο κόσμος? Είσαι ένας ειδικός, ένας άνθρωπος ο οποίος παρατηρεί και δίνει λύσεις. Τι απασχολούσε περισσότερο τον κόσμο, τι απασχολεί περισσότερο τον κόσμο όσον αφορά το κομμάτι της υγιεινής πλέον που θα πρέπει να το εγκαταστήσουμε σε καθημερινή βάση στις ζωές μας? Κοίτα να δεις, ευτυχώς, αν θυμάσαι καλά, είχαμε κάνει ένα θέμα που αφορούσε την υγιεινή του αέρα του εσωτερικού χώρου της κατοικίας μας και του επαγγελματικού χώρου. Mm-hmm. Αυτό το οποίο κατεξοχήν είναι το ερώτημα έχει να κάνει κυρίως με τον κλιματισμό. Αυτό το οποίο έχουμε πει και θα το τονίσουμε ξανά, ότι πρέπει ο χώρος μας να έχει φυσικό αερισμό. Αν ο χώρος μας δεν έχει φυσικό αερισμό, οποιοδήποτε τεχνητός αερισμός θέλουμε εμείς να επιτυχάνουμε, mm-hmm. είναι παθογόνος. Βοηθάει στην δημιουργία παθογόνων μικροοργανισμών ή συντηρεί κάποια μικρόβια τα οποία πιθανόν να έχουν μπει στο εσωτερικό χώρο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό πλέον, όσο ζέστη και αν κάνει, όσο κρύο και αν κάνει, είχαμε πει ότι πρέπει 2-3 πόντους ένα παράθυρο να είναι διαρκώς ανοιχτό, ούτως ώστε να γίνεται ένας φυσικός αερισμός του χώρου μας. Είναι πρωτεύον. Μάλιστα, δεν έχει να κάνει με το μέγεθος της κατοικίας, έτσι, αν είναι μικρό ή μεγάλο. Εκεί ο τρόπος αυτός θα πρέπει να υφίσταται καθημερινά. Θα πρέπει να ανοίγουν παράθυρα, να αερίζουμε τα σπίτια μας από εδώ και σε αυτό το σημείο θα σας πω ότι οι νέοι συνάδελφοι κυρίως σχεδιάζουν τα σπίτια και τα κατασκευάζουν με γνώμονα τους κανόνες πλέον φυσικού αερισμού και φωτισμού. Άρα λοιπόν είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο φυσικός αερισμός επαρκεί σύμφωνα με τη μελέτη των συναδέλφων. Άρα, αν ανοίξουμε τα προβλεπόμενα ανοίγματα, παράθυρα, είτε στην ανάκληση είτε τελείως ανοιχτά, σε λίγο χρονικό διάστημα ο χώρος έχει πλήρως φυσικά και επαρκώς αερίστη. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, μια και έχω να πω λίγο για τους ανεμιστήρες. Παρακαλώ, βέβαια. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίως για τους τουαλέτες. Οι τουαλέτες των κοινόχρηστων χώρων με τα σπλιτεράκια τα οποία έχουν μέσα αυτά τα ανεμιστήρια. Μπράβο, τα οποία τα βλέπουμε τώρα και στην εικόνα μας για να καταλάβει και ο κόσμος για ποιο πράγμα μιλάμε. Αυτό λοιπόν πρέπει να ξέρετε ότι είναι το κατεξοχήν πιο παθογόνο πράγμα το οποίο μπορείς να βρεις μέσα στην τουαλέτα. Οι τουαλέτες ιδίως των επαγγελματικών χώρων δεν αερίζονται. Και δεν αερίζονται επαρκώς. Και συνήθως τα σπλιτεράκια αυτά δεν οδηγούνται και σε μία οδό διαφυγής. Δηλαδή είναι μόνο για να έχεις την αίσθηση ότι αερίζεται ο χώρος και συνήθως πετάνε και κάποιο άρωμα. Σημασία έχει πολύ σημαντική αυτό το σπλιτεράκι να οδηγεί μέσω μιας σωλήνας σε ένα φυσικό αερισμό. Δηλαδή να μπορεί να κάνει, να βάζει και να βγάζει τον αέρα. Αυτό, σε περίπτωση λοιπόν που δεν γίνεται αυτό, θα πρέπει υποχρεωτικά να βρεθεί ένας τρόπος φυσικού αερισμού. Επίσης, θα πρέπει να απομονωθεί το φως το οποίο ανάβεις με το να μπεις μέσα στην τουαλέτα που ανάβει ο ανεμιστήρας, να απομονωθεί από τον φυσικό αερισμό. Γιατί πλέον, την περίοδο αυτή του κορονοϊού, πρέπει το ανεμιστηράκι που επαναλαμβάνω πρέπει να οδηγεί σε φυσική όδευση, να μπαίνει αέρας, θα πρέπει να είναι 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό. Μάλιστα, όχι μόνο όταν ανάβουμε το φως που είναι συνδεμένο η λειτουργία του φωτός με το ανεμιστηράκι, θα πρέπει να το απομονώσουμε. Όχι. Τότε λοιπόν, εάν αυτό δεν γίνει και μέσω του καπακιού της λεκάνης, το οποίο όσο και αν σας φαίνεται λίγο άσχημο το να το λέμε, στην ουσία όλος ο ιός μετά την εκτόνωση διοχετεύεται εκεί. Ούτως ώστε λοιπόν όταν δεν δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο και 7 μέρες την εβδομάδα ο αερισμός, έρχεται και επικάθεται και ο επόμενος μετά είναι αυτός που τον δέχεται. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά, πολύ χρηστικές πληροφορίες για μία ακόμα φορά. Πέτρο, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά.
Την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε πάλι εδώ, θα δώσουμε το στίγμα μας για ερωτήσεις βεβαίως και απορίες που έχει ο κόσμος. Είναι και ο λόγος για τον οποίο αναζητούμε τελικά αυτή τη διάδραση με τον κόσμο, αυτή την επικοινωνία, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να βοηθούμε. Σας έχω πει ότι η σκαλέτα της εκπομπής δημιουργείται για χάρη των τηλεθεατών, για χάρη των πολιτών της Κρήτης και όπου βεβαίως μας βλέπετε.